Τώρα, στην επόμενη συζήτησή μας, καλησπέριζω τη βουλευτή στην πρώτη περιφέρεια της Θεσσαλονίκης με τη Νέα Δημοκρατία, την κυρία Άννα Ευθυμίου. Καλησπέρα, κυρία Ευθυμίου. Καλησπέρα, κύριε Μαλιγκόνη, σε εσάς και στους τηλεθεατές μας. Ξεκινώ με το πώς ακούω τις τελευταίες μέρες να πολλαπλασιάζονται όσοι από την παράταξή σας και κυρίως από την κυβέρνηση αναφέρονται στο πρώτο εξάμηνο του 2015. Και θέλω να σας ρωτήσω, έτσι θα πάμε στις επόμενες εκλογές, με τον μπαμπούλα του τι περάσαμε ή τι δεν περάσαμε το πρώτο εξάμηνο του 2015, δεν είναι λίγο περσινά ξινά στα φύλλα αυτά? Κοιτάξτε, δεν γνωρίζω αν είναι περσινά ξύπα στην ασφαλεία με την έννοια ότι το πώς η κοινωνία αυτό το αντιμετωπίζει, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι μια πραγματικότητα το τι περάσαμε το 2015, κάτι που η κοινωνία θεωρώ ότι εκείνες τις στιγμές, τώρα το βλέπω και βιωματικά, ήταν πάρα πολύ δύσκολες και κρίσιμες. Και φυσικά είναι ένα δεδομένο και είναι ένα γεγονός και χαρακτηρίζει και μια διακυβέρνηση, έτσι δεν είναι? Αυτό το γεγονός που έχει επισυμβεί χαρακτηρίζει και τη συγκεκριμένη διακυβέρνηση, τότε της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Αλλά όλο αυτό το γεγονός, προφανώς υπάρχει μια ακολουθία, γιατί έρχεται ο κύριος Τσίπρας, νομίζω ότι εκεί περισσότερο πατάει αυτό, και λέει στη συνέντευξή του στην εφημερίδα των συντακτών ότι εμείς τη μεσαία τάξη την υπερφορολογήσαμε, μειώσαμε τα περιθώρια που είχε στα εισοδήματά της, όμως τώρα δεν θα ξανακάνουμε τα ίδια λάθη. Αυτό, τουλάχιστον έτσι όπως το εκτιμώ εγώ, θεωρώ ότι απέχει και πάλι από την πραγματικότητα. Από ποια έννοια? Ότι η ιδεολογία του ΣΥΡΙΖΑ είναι ιδεολειπτική σε ό,τι έχει σχέση με ελεύθερους επαγγελματίες, αυταπασχολούμενος, ανάπτυξη. Είναι κάτι το οποίο το είδαμε στην προηγούμενη διακυβέρνηση. Άρα, εφόσον υπάρχει αυτή η ιδεολειψία στην ιδεολογία του ΣΥΡΙΖΑ, θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο είναι δομικό. Και εφόσον είναι δομικό, εκεί ναι, αλλά δεν είναι άλλο το πλαίσιο. Οι μεσαίοι δεν είχαν περάσει καλά ούτε με το δεύτερο μνημόνιο, ούτε με την κυβέρνηση Σαμαρά. Είναι το 2022-2015. Έχουμε ρυθμισμένο χρέος για άλλα 10 χρόνια. Όλοι λένε τι καλά που τα έχει καταφέρει η Ελλάδα. Αυτό δεν είναι άλλο το πλαίσιο εντελώς? Το πλαίσιο είναι άλλο, αλλά κοιτάξτε, ο κύριος Τσίπρας και η κυβέρνησή του αποφάσισε να βάλει, για να έχουμε αυτά τα πλεονάσματα και να γίνει αυτό το μαξιλάρι, να υπερφορολογήσει με οποιοδήποτε τρόπο ή να κάνει μειώσεις στις συντάξεις σε μεγάλο βαθμό. Είδαμε τον νόμο Κατρούγκαλου, είδαμε το πόσο στην ουσία ο νόμος Κατρούγκαλου ζημίωσε τους αυταπασχολούμενους. Το γνωρίζω από το επάγγελμά μου, δικηγόρους, μηχανικούς, όλους αυτούς που ήταν κατεξοχήν μεσαία, είναι και παραγωγική τάξη. Ήρθε λοιπόν και προτίμησε να κάνει ένα συγκεκριμένο μαξιλάρι τόσο δισευρώ, από το να δώσει λίγο αέρα παραπάνω στη μεσαία τάξη που εκείνη την ώρα το είχε ανάγκη. Ήταν μια πολιτική επιλογή. Αυτή η επιλογή την πλήρωσε στις εκλογές. Όμως, να σας προβοκάρω λίγο. Αυτά σήμερα, τα 3 χρόνια και με τις κρίσεις που δεκτών αντιμετώπισε αυτή η κυβέρνηση, θα το πω απλά, δεν σας χάλασε αυτό το μαξιλάρι, έτσι δεν είναι? Ήταν πολύτιμο σύμμαχος για την κυβέρνηση Μητσοτάκη, μην μου πείτε. Ήταν ένας, εγώ και από την εκπομπή σας, κύριε Μελιγκόνη, έχω πει ότι αυτό το μαξιλάρι είναι σημαντικό. Έχω τοποθετηθεί γι' αυτό. Ναι. Σε κάθε περίπτωση όμως, αυτό το μαξιλάρι δεν φαγώθηκε από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Έδινε τη δυνατότητα για την αξιοπιστία της ελληνικής οικονομίας να προβαίνει σε χαμηλό δανεισμό και με βάση το χαμηλό δανεισμό να έχουν αυτά τα 43 δις στήριξης στην πανδημία και τα άλλα πάνω από 7 δις τώρα που δόθηκαν για την ακρίβεια. Σίγουρα ήταν σημαντικό, αλλά δεν απομειώθηκε αυτό. Παράλληλα με το γεγονός ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έκανε μέρος του προγράμματος, μεγάλο κομμάτι του προγράμματός, το υλοποίησε το προεκλογικό προς όφελος της μεσαίας τάξης, λέγοντας ότι μείωσε το φόρο εισοδήματος στα φυσικά πρόσωπα, στα νομικά πρόσωπα, όσο το μείωσε. Αυτή τη στιγμή μείωσε τον έμφυα. Προέβη σε μια αύξηση ιδιαίτερα σημαντική του κατώτατου μισθού. Και εδώ θα ήθελα, έτσι άκουσα την κυρία Τζάκρη που είπε ότι έπρεπε να δοθεί αυξήσεις στον κατώτατο μισθό όσο ο πληθωρισμός. Μα τη χρονική στιγμή που η κυβέρνηση έδωσε αύξηση του κατώτατου μισθού ήταν ακριβώς όσο ο πληθωρισμός, άσχετα μετά
ανέβηκε αυτό, δεν μπορούσε να το προβλέψει καμία κυβέρνηση το πόσο θα πηγαίνει ο πληθωρισμός μετά από 2 μήνες να δώσει αύξηση στο 10 και 11 και 12%. Εντάξει, απλώς αυτό για το οποίο κατηγορείται η κυβέρνηση είναι ότι άλλες προβλέψεις του προεκλογικού της προγράμματος έσπευσε να τις νομοθετήσει, ακόμη και κατηγορούμενοι ότι νομοθετεί με σούσεις της πανδημίας και με τη Βουλή περίπου να υπολειτουργεί όταν στέλναμε SMS για να πάμε να πάρουμε μια φρατζόλα ψωμί. Ενώ ας πούμε για τον κατώτατο μισθό έπρεπε να περάσουν σχεδόν 3 χρόνια, να φτάσει ο πληθωρισμός στο 7-8 τότε της 100, και ενώ αυτά τα 3 χρόνια προφανώς είχαν ροκανιστεί τα εισοδήματα των πολιτών. Τα εισοδήματα των πολιτών ροκανίστηκαν την περίοδο της ακρίβειας. Δηλαδή, στην περίοδο της στήριξης της πανδημίας υπήρξαν δυσχερείς καταστάσεις. Η κυβέρνηση όμως αυτά τα 43 δις ωφέλησαν. Ήταν ωφέλιμα, στήριξαν οι μικροεπιχειρήσεις, στήριξαν την απασχόληση. Και από εκεί και πέρα, αυτό το χρονικό διάστημα, προφανώς, και κύριε Μελικών, θυμάστε ότι ήμουν η πρώτη κυβερνητική βουλευτής που είχα ζητήσει από πέρυσι το καλοκαίρι την αύξηση του κατώτατου μισθού. Ναι. Κρίθηκε όμως από τα δημοσιονομικά περιθώρια ότι αυτή μπορεί να δοθεί φέτος, μπορεί να δοθεί το Μάιο. Είχα ζητήσει μάλιστα να έρθει και νωρίτερα η αύξηση του κατώτατου μισθού. Κρίθηκε κατά αυτόν τον τρόπο. Όμως εγώ μέσα από το δελτίο σας ήθελα να σημειώσω ότι την προηγούμενη εβδομάδα κατέθεσα μία ερώτηση στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου για να επανέλθει η ρύθμιση των 120 δόσεων για το σύνολο των χρεών των επιχειρήσεων στο δημόσιο και στα ασφαλιστικά ταμεία. Τι θα πει αυτό? Ότι έχουμε ρυθμισμένα τα πανδημικά χρέη μεν οι επιχειρήσεις. Μπορεί έρχονται και καινούργια χρέη, αλλά κάποιες επιχειρήσεις και αρκετές δεν έχουν εκπέσει από τη ρύθμιση των 120 δόσεων για τα πρώτης πανδημίας χρέη. Η κυβέρνηση πολύ σωστά έδωσε παράταση μία φορά, έδωσε 2, αλλά κάποιες επιχειρήσεις, κύριε Μελιγόνη, δεν μπόρεσαν να τα ρυθμίσουν. Αυτό λοιπόν θεωρώ είναι ότι εφόσον και την κατέθεσα στο συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο, γιατί βγαίνουμε από την καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας, άρα δίνει άλλες δυνατότητες δημοσιονομικής αυτονομίας πλέον, και θεωρώ ότι ίσως αυτό θα μπορούσε να γίνει, το οικονομικό επιτελείο έχει στα χέρια του όλα τα στοιχεία, αλλά θα μπορούσε να εξεταστεί ως επωφελές μέτρο, διότι και οι επιχειρήσεις θα είναι ασφαλιστικά, φορολογικά ενήμερες και θα προσφεύγουν έτσι καλύτερα σε χρηματοδοτικά εργαλεία και στον έναν τραπεζικό δανεισμό που είναι πάρα πολύ σημαντικός, αλλά και θα υπάρχει μια εισροή χρήματος στα δημόσια ταμεία, λίγο χρήμα, αλλά κάτι θα μπαίνει, το οποίο αυξάνοντας τα δημόσια έσοδα, αυτό περισσότερο θα διανέμεται στην κοινωνία σε μέτρα στήριξης. Κυρία Ευθυμίου, κλείνω, επειδή μιλήσατε για την εποπτεία, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Σήμερα πήγε στο μαξί μου η κυρία Βεστάγκερ, η εκτελεστική αντιπρόεδρος της Κομισιόν. Είπε συγχαρητήρια, αναφέρθηκε στην έξοδο της χώρας από το μνημόνιο πριν 3 χρόνια, στην έξοδο της χώρας από την εποπτεία, είπε ότι η νίκη έχει πολλούς πατέρες, αλλά απευθυνόμενη στον Πρωθυπουργό, είπε ότι επειδή και η δική σας κυβέρνηση έκανε πολλά, συγχαρητήρια εξ εσάς. Και ο κύριος Μητσοτάκης της απάντησε, λέγοντάς της, δεν θα ξεχάσουμε τι περάσαμε τον Ιούλιο του 2015. Αυτό δεν είναι λίγο unfair? Κοιτάξτε, προφανώς δεν μίλησε σε αυτόν τον τόνο ο Πρωθυπουργός, δηλαδή δεν μίλησε με το πλαίσιο του να είναι unfair, αλλά επειδή ξανατοποθετήθηκα στην αρχή του δελτίου, είναι ένα γεγονός το οποίο δεν μπορεί να σβηστεί από τις μνήμες των πολιτών. Έτσι, το βιώσαμε νομίζω όλοι πάρα πολύ έντονα. Και πώς αυτό το όχι έγινε ναι, και τις νύχτες τρόμου που περάσαμε αυτή τη χρονική περίοδο που συζητάμε. Σύμφωνοι, απλώς δεν ξέρω όλη αυτή η κουβέντα τώρα που ο κόσμος αλλάζει τι νόημα έχει, γιατί είναι επίσης γεγονός το πώς μπήκαμε σε αυτά τα μνημόνια, τι άφησε η Νέα Δημοκρατία. Είναι επίσης γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έβγαλε και τη χώρα από τα μνημόνια. Θέλω να πω, δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει αύριο. Έχει νόημα πραγματικά να αρχίσουμε πάλι να τσακωνόμαστε για το 12, το 15 και το 1981? Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι από όλη αυτή, όπως έχει πει και κατ' επανάληψη ο Πρωθυπουργός, ότι από όλη αυτή τη μνημονιακή κρίση που έχουμε βιώσει, νομίζω ότι πρέπει να κρατήσουμε όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία έχουν γίνει ως μεταρρυθμίσεις και έπρεπε να γίνουν ως μεταρρυθμίσεις, και να μπορέσουμε από εκεί πέρα να στρεφούμε σε μια μεγαλύτερη στήριξη των ευάλωτων, σε μια μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων και φυσικά σε ένα πλαίσιο φιλοεπενδυτικό που είναι πάρα πολύ
σημαντικό αυτή την περίοδο και η κυβέρνηση έχει καταφέρει πράγματα στο να αλλάξει αυτό το προφίλ της χώρας μας ώστε να έρθουν οι επενδύσεις. Και εδώ θα δέσω και ένα πολύ σημαντικό θέμα, κύριε Μελικόνη, που νομίζω και να κλείσουμε με αυτό, ναι. Είναι όμως το μέλλον και η ελπίδα, είναι μέτρα στήριξης για τη νέα γενιά, μέτρα στήριξης για τους νέους μας, τους οποίους έχω ασχολούμαι 20 χρόνια με την νεολαία. Εκπροσωπώ φύση και θέση και θεωρώ ότι και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει θέσει ως πρόταγμα και με ένα πλαίσιο που θα θέσει για την στέγαση για όλους τους νέους, για τα νέα ζευγάρια που είναι πολύ σημαντικό, όπως και με μέτρα στήριξης της οικογένειας. Μάλιστα. Κύριε Ευθυμίου, σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ πολύ, κύριε Μελικό. Καλό βράδυ.